η Δανία. Και ποιο λιώνει όλο αυτό ο Μπρούντζο και φτιάχνονται κανόνια και σκόρπισαν έξω παντού οι έμποροι του πολέμου. Τι συμβαίνει, τι σημαίνει αυτό ο παράφορο ξεσηκωμό. Γνωρίζουμε όλοι για το Φορτεμπρά. Τον αλαζονικό κύριο τη Νορβηγία που άνοιξε πόλεμο με το δικό μα πεθαμένο βασιλιά. Τον Άμλετ. Έγινε ο πόλεμο. Και ο Ανδρείο Άμλετ νίκησε, σκότωσε τον Φορτεμπρά. Και τότε μεγάλα εδάφη που κατήχε ο νικημένο περάσανε στα χέρια του Άμλετ. Και ήρθε ο γύρο για το Φορτεμπρά το νέο. Ο γιο του σκοτωμένου. Άρπαγα εξαγριωμένο, με λύσα ανασκάβη από άκρο σε άκρο όλη την Νορβηγία. Στρατολογεί άθλιου μισθοφόρου, χαμένα κορμιά. Κάνει στρατό. Και έχει στο νου να πάρει πίσω τους τόπους που έχασε ο γονιός του. Νομίζω πως αυτή είναι η αιτία για τις άγρυπνες φρουρές και για την ταραχή μας. Είναι η έξαψη και η αγωνία όλης αυτής της χώρας. Ναι, αυτό πρέπει να είναι. Τότε, στο μεσουράνημα της δοξασμένης Ρώμης, παραμονές που έπεσε ο Κέσαρας ο κρατερός, ανοίξαν οι τάφοι. Βγήκε έξω ο θάνατος. Βοώντας πέρασε από τους δρόμους, ο ουρανός χαράχτηκε από το ινί των άστρων και το αίμα του έβρεξε στη γη. Στον ήλιο φάνηκαν μαύρα σημάδια γάγκρενας. Θιάφη έγινε η χλωριδροσιά και η υγρή σελήνη ξέπεσε από την εξουσία της στο βασίλειο του Ποσειδώνα. Έσβησε. Τέτοια είναι τα πρόδρομα για τις ολέθριες τύχες ανθρώπων και λαών. Και αυτά τώρα μας δείχνουν τι είναι αυτό που έρχεται στον τόπο και σε εμάς. Δεν καταλαβαίνω. Και πουθενά δεν πάει ο νους μου, όμως αισθάνομαι τον ίσιο. Το μαύρο ιονό για τη Δανία. Να! Έρχεται ξανά! Ο θάνατος του αγαπημένου αδερφού μας του Άμλετ όλον τον τόπο έπιασε στην ψυχή μας. Όμως τώρα το πένθος που τίμησε και εκείνον και τη θλίψη μας πρέπει να πάρει τέλος. Με κρύα καρδιά πατούμε τη χλώη της μνήμης του. Τα μελανά υφάσματα που σκέπασαν το βασίλειο τα αποτραβάνε. Στο πρόσωπό μας η αγριότητα του πόνου μαλακώνει γιατί ο νους πρέπει να συμμαχεί με τη φύση. Πρέπει η λύπη μας για εκείνον να εξημερωθεί. Λοιπόν, η χθεσινή μας αδελφή σήμερα είναι βασίλισσα. Μαζί της μοιραστήκαμε το κρεβάτι και το κράτος. Έγινε η γυναίκα μας. Κοίταν σαν να έσκυψε η χαρά. Τα μάτια μας δεν ήξεραν να λάμψουν ή να κλάψουν. Κι έτσι νοθεύτηκε η τελετή. Ο ύμνος από τον θρύνο. Και όλους εσάς σας ευχαριστούμε για τη συνένεσή σας που χωρίς αυτήν από την πράξη μας θα έλειπε το κύρος. Συγκεντρωθήκαμε για τη γνωστή ιστορία, για τον νεαρό Φορτεμπράς που παράβλεψε τη δική μας ικανότητα και πίστεψε πως ο θάνατος του αγαπημένου αδελφού μας του Άμλετ αφήνει τη χώρα ανάπηρη, το κράτος διαλυμένο και προπαντός από την έπαρση της φιλοδοξίας του μας απευθύνει μηνύματα απανωτά και μας γυρεύει να επιστρέψουμε τους τόπους που απόκτησε σύμφωνα με τους δίκαιους όρους του πολέμου ο σπουδαίος αδελφός μας. Και απειλή. Όσο για μας, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε ότι στέλνουμε μήνυμα προς το βασιλέα της Νορβηγίας, το θείο του νέου Φορτεμπράς, να επέμβει. Όλα να τα ματαιώσει. Να παραδώσετε το μήνυμά μας στον κυριό Νορβηγό. Μονάχα αυτό. Βιαστείτε. Ντάιτι, τώρα σε ακούμε. Ποια είναι η αίτησή σου. Και από την αρχή να ξέρεις πως ό,τι και αν ζητάς, σου είναι κιόλας δοσμένο. Κυρία μου, ζητάω την άδεια από τη μεγαλειότητά σου να γυρίσω στη Γαλλία. Από που ήρθαμε όλη μου την ψυχή. Να υποβάλω στη στέψη σου την αφοσίωση. Πήρες έγκριση από τον πατέρα σου, Πολώνια. Κύριε, δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά την πήρε. Τώρα την έχει. Σφράγισα το ταξίδι. Παρακαλώ, ευδόκησε να φύγει. Να πας στο καλό Λαέρτη και όλα σου τα χαρίσματα ο χρόνος να τα καλομεταχειριστεί. Άμλετ, βασιλική εξάδελφε, ανιψιέ μου, γιέ μου. Πλησιάζει η συγγένεια, κινδυνεύει η ευγένεια. Ως πότε θα μένεις έτσι στη σκιά. Σκιά, κύριε, θελούσε ο ήλιος. Παιδί μου, Άμλετ. Βγες από το σκοτάδι σου, κοίταξέ μας, κοίταξε προς τα πάνω, συνέχεια κρατάς το βλέμμα σου στη γη, εκεί από που έφυγε ο αγαπημένος πατέρας σου. Δεν θα σου το πω εγώ, πως αυτό που ζει, ζει για να πεθάνει και ο θάνατος το κάνει αθάνατο.
Ναι, κυρία, το ξέρω. Τότε γιατί, τι σου φαίνεται αβάσταχτο? Είναι, κυρία, δεν φαίνεται. Δεν ξέρω κανένα φαίνεται. Μητέρα μου. Η μαύρη στολή μου, η βαρύτιμη αμφίεση του πένθους, οι βαριές αναπνοές και όλα τα σύμβολα και οι μορφασμοί της λύπης, πουθενά σε όλα αυτά δεν είμαι εγώ. Σε αυτές τις πολυτέλειες, τον πλούτο του πόνου, που μπορείς ακόμα και να τον επιδείξεις. Αυτά ναι φαίνονται, όμως εγώ δεν φαίνομαι. Τίποτε από μένα δεν φαίνεται. Είναι τρυφερό και δείχνει άξια ψυχή, Άνλετ, αυτή η πίστη σου στη μνήμη του πατέρα. Αλλά σκέψου, και αυτός έκλαψε τον πατέρα του και εκείνος πάλι το δικό του, και πάντα αυτός που μένει χρεωστά σε εκείνον που έφυγε το πένθος του. Για έναν καιρό. Όμως, με τόσο πείσμα να συνεχίζει τη λύπη σου, αυτό είναι ιδιοτροπία. Κακία δεν είναι πόνος από άντρα, όχι. Είναι ασέβεια στο Θεό, στη φύση. Ασέβεια στο θάνατο. Προσβάλλει τη διάνοια που έχει αποκαταβολής δεχτεί την κύληση των ανθρώπων. Και πάντα θα συντρίβει και θα παρηγορεί. Πάντα θα ακούγεται ο ανελέητος κλειστός χρησμός «Έγινε για να γίνει». Παρακαλούμε, τίναξε από πάνω σου αυτό το άρρωστο πένθος. Δες με, Άμλετ, και πες πως είναι ο πατέρας σου. Η αγάπη μας για σένα είναι τίμια και στο όνομά της σε συμβουλεύουμε να αλλάξεις γνώμη. Μη φύγεις για την επιστήμη σου στη Βιτεμπέλη. Άμλετ, μη χαλάσεις την προσδοκία μου. Μητέρα σου, σε παρακαλώ μείνε. Μην ξαναπάς εκεί. Θα κάνω, κυρία, αυτό που θέλεις. Τέλος. Ένας λόγος καλός και λογικός. Κυρία, πάμε. Η πρόθυμη υπακοή του Άμλετ άνοιξε την καρδιά μου. Ετοιμαστείτε όλοι για τη γιορτή. Για τα κανόνια να μετράνε τα ποτήρια που θα αδειάσει ο βασιλιάς. Μακάρι να γινόταν κι αυτό το σώμα μου αυτή η ύπη στερεή να έρεε. Να γινόταν ατμός, αέρας, τίποτε. Γιατί ο ουρανός να αποστρέφεται, να τιμωρεί και από πάνω αυτόν που αυτοκτονεί. Θεέ μου! Έρημος, τι έρημος που είναι αυτός ο κόσμος, σπόροι πρισμένοι που σπάν και πετάγονται συνέχεια νέες φύτρες, συνέχεια γεννώντας και σαπίζοντας. Οργιάζει αυτή η τυφλή βλάστηση. Καμιά χρήση του κόσμου δεν είναι καλή. Να βουλιάξει. Δεν έκλεισαν ακόμα δύο μήνες που πέθανε, ούτε καν. Δεν είχαν κλείσει. Δεν είχε κλείσει μήνες. Δεν είχαν φύγει τα χώματα από το πέλμα της όταν στάθηκε πάνω από τον τάφο του και θρυνούσε με την αιώνια υπόσχεση της νόμης προς τον πόνο. Γιατί πρέπει να θυμάμαι. Προδοσία, είσαι γυναίκα αυτή. Θεέ μου, που και μια σκύλα θα ήταν ακόμα απαρηγόρητη. Έγινε γυναίκα του αδερφού του σε ένα μήνα, τον είχε κιόλας παντρευτεί με τα βλέφαρα ακόμα κόκκινα και αλμυρά από τα δάκρυά της, με τι αθώα βία. Τι παρθενικά γλίστρησε, χώθηκε κάτω από τα σκεπάσματα της αιμομιξίας. Φτάνει, δώσει άλλο, σώπα. Κύριε μου, καλώς ήρθες. Είσαι ο Ράτιος? Ναι, δούλος. Φίλος μου, κύριε, μην αλλάζεις αυτό σου το όνομα. Γιατί έφυγες από τη Βιτεμβέργη, πες μου, γιατί έφυγες από εκεί? Ήρθα για την κηδεία του πατέρα σου, κύριε μου. Φίλε μου και συγκινητή μου, μην κοροϊδεύεις, για το γάμο της μητέρας μου ήρθες. Αλήθεια, κύριε, πολύ κοντά ήταν το ένα με το άλλο. Οικονομία. Οικονομία, Οράτιε. Τα ψητά του νεκρόδιπλου δεν πήγαν χαμένα, τα αποτέλεσαν κρύα στο τραπέζι του γάμου. Οράτιε, βλέπω κερκό στον πατέρα μου. Τον βλέπεις, κύριε? Μέσα μου, σαν να τον έχω μπροστά μου. Τον γνώρισα, ήταν μεγάλος βασιλιάς. Άνθρωπος και ύστερα βασιλιάς. Κύριε μου, μου φάνηκε ότι τον είδα χθες. Ποιον είδες? Τον βασιλιά, κύριε. Τον πατέρα σου. Τον βασιλιά? Τον πατέρα μου, για το έλεος του Θεού! Τι λες! Στο Μάρκελο και στο Βερνάρδο αποκαλύφθηκε. Φρουρούσαν. Και την ώρα της πιο έρημης σιωπής, στην κορυφή του σκοταδιού της νύχτας, δύο φορές τους επισκέφτηκε ένα πλάσμα που έμοιαζε στον πατέρα σου. Τρομαγμένοι ήρθαν σε μένα στα κρυφά. Με κάλεσαν να πάω μαζί τους. Στην τρίτη τους φορά, τότε το είδα κι εγώ, την ίδια ώρα ακριβώς που μου είχαν δει. Ήταν ο πατέρας σου, κύριε. Σε βεβαιώνω. Εκείνος ήταν. Πού τον είδατε? Στην πολεμίστρα, κύριε. Κανείς δεν του μίλησε. Μίλησα εγώ, αλλά δεν απάντησε. Σαν κάποιο νεύμα να κοιμάτισε στην όψη του. Μια κίνηση του κεφαλιού, κάτι σαν θέλημα, που το φόβησε το σύρσιμο της αυγής, και τότε αμέσως η νύχτα έκλεισε πάλι επάνω του και το σκοτάδι επέστρεψε στα μάτια μας. Παράξενο! Σκεφτήκαμε πως έπρεπε να το ξέρεις. Ήταν οπλισμένος! Μάλιστα, πάνω ποιος. Ολόκληρος, από πάνω ως κάτω! Ολόκληρος, κύριε. Τότε και το πρόσωπό του θα ήταν γι' αυτό κρυμμένο! Όχι, κύριε μου. Το είδαμε το πρόσωπό του.
Καλαβρίο, θλιμμένο, θυμωμένο, κατάλευκο. Σας κοίταζε. Συνέχεια. Δεν πρέπει να μου κι εγώ. Δεν θα άντεχες, κύριε μου. Απόψε έχετε σκοπιά. Μάλιστα, κύριε. Απόψε θα είμαι κι εγώ, ίσως ξανάρθει. Σε βεβαιώνω, κύριε. Θα έρθει. Αν φορεί το ωραίο πρόσωπο του πατέρα μου, θα του μιλήσω. Κι ας με καταπιούν τα τάρταρα μαζί με τη φωνή μου, σας παρακαλώ. Ό,τι είδατε και σοπάσατε, συνεχίστε να σοπαίνετε. Και ό,τι άλλο δείτε απόψε, δείτε το. Αλλά σοπαίνετε. Θα σας πληρώσω την αγάπη σας. Στο καλό, θα είμαι εκεί στις 11, στις 12. Θα είμαι εκεί, με αγαπάτε όπως και εγώ εσάς. Στο καλό! Η ψυχή του πατέρα μου, ντυμένη με όπλα. Δεν το πιστεύω. Φαίνεται ύποπτο. Πόσο... αργεί ακόμα να νυχτώσει! Πήρα και όλα τα πράγματά μου. Σε φιλώ, μικρή μου αδελφή. Να μην αποξεχνιέσαι. Όταν οι άνεμοι εμποδώνουν και παίρνουν τα καράβια, εσύ να μην κοιμάσαι. Στέλνε μου τα νέα σου. Ναι, πήγε ήσυχος. Τον Άμλετ, μη το πιστεύεις! Ο έρωτας που σου δείχνει ο Άμλετ, μη το πιστεύεις. Είναι η νεότητα που ξυπνά, έρχεται να αναφύζει πριν από την ώρα της. Νοεί και ακούμπημά της ένα λαχάνιασμα που σε φιλίγει. Και αμέσως σβήνει. Χάθηκε. Ύστερα πια δεν θα ξανάρθει. Σβήνει. Δεν θα ξανάρθει. Τώρα σ' αγαπά! Ίσως. Ίσως η θέλησή του είναι τώρα καθαρή. Όμως εσύ πρόσωπο. Είναι βασιλιάς, αλλά όχι του εαυτού του. Δούλος είναι στην πείρα του. Του βασιλιά. Αυτό που όλοι μπορούν να κάνουν, αυτός δεν μπορεί. Μπορεί μονάχα εκείνο που η ασφάλεια και το καλό της χώρας του επιτρέπουν. Και όταν τον ακούς να λέει πως αγαπάει, φυλάξου. Θα το πιστέψεις μέχρι εκεί που αυτά τα λόγια του έχει τη δύναμη με έργα να τα αλλάξει. Αφού τη δύναμή του αυτή είναι ολόκληρη, την ορίζει η βούληση της Δανίας. Προστατέψου, μικρή μου. Φοβήσου. Κράτα μακριά, κράτα κλειστή την τρυφερότητά σου, να αντέξεις τον κίνδυνο του πόθου και του δικού σου πόθου. Να φοβάσαι, μικρή μου φιλία. Ο φόβος σου θα σε φυλάει. Εχθρός της νεότητας... Είναι η νεότητα η ίδια. Θα τα κρατήσω όλα αυτά στο νου μου, αδελφέ μου, και θα με βοηθήσω. Όμως και εσύ, που τόσο σοφά μιλάς για τα αμαρτήματα, το ίδιο σοφά ζήσε. Και όχι σαν ιεροκήρυκας, που αλλιώς μιλά και αλλιώς χαίρεται τη ζωή του. Για μένα μη φοβάσαι. Εγώ ξέρω. Άργησα. Πρέπει να φύγω. Λαέρτη, ακόμα δεν έφυγες. Γεια σου. Γρήγορα. Σε περιμένει. Κράτησε λίγες ακόμα συμβουλές μου. Οι σκέψεις σου δεν είναι πάντα απαραίτητο να φτάνει ως το στόμα, αλλά ούτε και ως την πράξη. Να είσαι με όλους ανοιχτός, αλλά να μην εμπιστεύεσαι όποιον είναι ανοιχτός. Τους φίλους που θα αποκτάς σε δύσκολες περιστάσεις, φυλάκιζε τους δίπλα σου για όλη τους τη ζωή, δε σου πείμουν. Να φυλάγεσαι από άγνωστους νεαρούς που θα σε πλησιάσουν. Να μην τους δίνεις θαύμα. Μην μπαίνεις εύκολα σε τσακωμούς και όταν μπεις, εξόντωσε τον άλλο. Να δείχνεις πλούσιους, αλλά με αδιαφορία. Το ράσο κάνει τον παπά. Ποτέ να μη δανείζεσαι και πάνω απ' όλα να είσαι αυτός που είσαι. Την ευχή μου κι όλα να τα θυμάσαι. Κυρία μου, ταπεινά σε αποχαιρετώ. Έλα, πήγαινε, περιμένουν τις διαταγές σου. Μικρή οφειλία, σ' αγαπώ. Μην με ξεχνάς. Μην ξεχνάς αυτό που σου είπα. Τα κλείδωσες μέσα μου εσύ και παίρνεις μαζί σου το κλειδί. Γεια. Τι σου είπε? Για τον Άμλετ. Το κατάλαβα. Μου είπα πως συχνά έρχεται και σε συναντά και εσύ πολύ πρόθυμα του προσφέρεις τις ώρες σου. Είναι αλήθεια? Πες μου όλη την αλήθεια. Τι συμβαίνει μεταξύ σας? Κύριε μου, δείχνει να μ' αγαπάει. Δείχνει να σ' αγαπάει. Μιλάς σαν άβγαλτο παιδί, άπειρο από τις κακές παγίδες. Τον πίστεψες? Δεν ξέρω, κύριε μου. Θα έπρεπε τουλάχιστον να ξέρεις, να είσαι πιο αυστηρή. Είσαι τόσο αθώα να θεωρείς πολύτιμα τα αδιανά του λόγια. Ίσως λοιπόν να θεωρείς ανόητα τα δικά μου. Κύριε μου, συνέχεια λέει πως μ' αγαπάει. Και ο τρόπος του φαίνεται τίμιο. Ώστε με τρόπο τίμιο. Μου ορκίστηκε στους Άγιους Όρκους του ουρανού. Ξέρω καλά αυτούς τους όρκους. Ξέρω καλά πως από την ψυχή που καίει αρπάζει αμέσως φωτιά η γλώσσα. Δεν είναι καν φωτιά. Φλόγες είναι που δεν ζεσταίνουν, μονάχα λάμπουν και πριν κορώσουν έσβησαν. Παν! Όνειρο φωτιάς δεν είναι φωτιά. Πρόσεξε, κρύψου! Ζήτα υψηλό αντίτιμο αν θέλει να σε δει. Και πάντα να σκέφτεσαι πως είναι νέος και πρίγκιπας.
τόσο μεγάλη η ελευθερία του τόση. Ακριβώς τόση είναι η δική σου υποταγή. Μην το πιστεύεις. Μην πιστεύεις τους όρκους του Γερατέων. Απαγορεύω να βλέπεις τον πρίγκιπα. Καμιά σου ώρα, ούτε μια, δεν θα χαρίσεις το εξής σε αυτόν και στην κακία των άλλων. Η εντολή μου είναι απλή, τίποτε άλλο. Ναι. Κρυώνω. Κύριέ μου. Ο αέρας είναι παγωμένος, πληγών. Τι ώρα είναι? Σε λίγο 12. Χτύπησε 12. Τότε είναι η ώρα. Τι συμβαίνει? Γιορτάζει ο βασιλιάς. Όλη τη νύχτα θα μεθά και θα παραπατάει χοροπητά και όταν αδειάζει την κούπα του κρασιού, τα τύμπανα και οι σάρπιγγες τον χαιρετάν σαν νικητή του μεθυσιού. Είναι έθιμο. Ναι, από εκείνα που αντί να κρατάς καλύτερα να τα ξεχνάς. Και ας είναι από την παράδοση που έφρεψε και εμένα. Βάρβαρο όργιο που πιάνει όλη τη χώρα. Και είναι η αιτία μαζί με όλα τα άλλα που οι ξένοι μας κακολογούν και μας εξευτελίζουν. Το όνομά μας έγινε βρισιά. Δεν περισσεύει όνομα για την πνευματική ευγένεια της φυλής μας. Η χώρα αυτή ονομάζεται κτηνοβία. Κύριε! Έρχεται, κύριε μου! Άγγελοι του ουράνιου στρατού, στο έλεός σας! Τι είσαι? Καλό ή κακό? Φυσάς από τον ουρανό ή από το χώμα? Είσαι με μένα ή εναντίον μου? Στη θολή μορφή σου θα δώσω εγώ μορφή. Θα δώσω και όνομα. Άμλετ, πατέρα μου, βασιλιά, κύριε της Δανίας, μίλα μου, μίλα, πες! Τα οστά σου πρίπησαν τη γη και βγήκαν γιατί, πως ο λάκος όπου έγινες πλάγιασε ήσυχα, σε είχα δει που έγινες. Γιατί άνοιξε πάλι τα κλειστά του χίλια της πέτρας, γιατί σε έσπρωξε πάλι επάνω, τι είναι? Είσαι πεθαμένος, πως έρχεσαι ξανά? Πώς μπορεί να σταματάει επάνω σου το φως του φεγγαριού και να αντιφέρει επάνω σου? Καταστρέφεις τη νύχτα. Βάζεις σε κίνδυνο το θάνατο. Σπάς τη σφιχτή, τη ξύλινη θήκη του μυαλού. Λέγε τι, τι πρέπει. Μην πας. Θα πάω. Αλλιώς δεν θα μιλήσει. Μην πας, κύριε μου. Μου κάνει νόημα. Η μοίρα μου, αυτή μου κάνει νόημα. Με ακουμπά, με δείχνει. Και κάνει ολόκληρο το σώμα μου να τεντωθεί, να αντέχει. Πήγαινε. Έρχομαι. Στη μανία τον σέρνει η παρέστηση. Δεν πρέπει να τον αφήσουμε μονάχο. Πάμε. Ναι, πάμε. Πού θα τελειώσουν όλα αυτά? Θεέ μου. Κάτι σαπίζει μέσα στη Δανία. Η ίδια της η ψυχή χαράζει.
Τα φωτεινά έντομα της νύχτας χλωμιάζουν. Η μέρα παίρνει όλο το ανήμορο του φως. Θάνατε, πρέπει να αντέξω, να σε θυμάμαι, α! Λυπημένο πλάσμα, ναι, τώρα τη στιγμή αυτή τη μνήμη μου καταλύω. Όλα τα ξεχνώ, ένα-ένα λόγια και γνώσεις και αισθήσεις κι ό,τι που τα πω και ξόπετσο χαράκτηκε ως τώρα στη ζωή μου. Όλα τα σβήνω και μοναχά αυτό κρατώ, αυτό, το να με θυμάσαι. Καταραμένε κακούργε, τώρα οι δυο μας, τώρα που απόκτησα έμβλημα, το έμβλημά μου είναι χαίρε, να με θυμάσαι. Κυρία μου, κυρία, κυρία μου, κυρία, ο Θεός μαζί του, ο Θεός μαζί μου. Τι έγινε κυρία μου, πώς ήταν, θαυμάσια. Κύριε πες μας. Όχι, θα πάτε να τα πείτε. Όχι εγώ κύριε, ποτέ, ούτε εγώ κύριε. Έλα σας λέω, κι αυτό σας φτάνει. Το φάντασμα είναι τίμιο, παρακαλώ μια σύντομη χάρη. Ό,τι ζητήσεις κύριε μου. Σιωπή για ό,τι είδατε απόψε. Κύριε ναι. Λοιπόν προσέξτε. Ποτέ, όταν με δείτε να είμαι παράξενος και οι τρόποι μου ανεξήγητοι και στο εξής, συχνά θα πρέπει να είμαι παράξενος και οι τρόποι μου αφύσικοι. Εσείς, ποτέ, με λόγια μισά, με υπονοούμενα, με χειρονομίες, ποτέ, μην δείξετε και οι άλλοι καταλάβουν πως γνωρίζετε για μένα κάτι που αυτοί δεν ξέρουν. Έχετε την αγάπη μου. Αγαπάτε με κι εσείς. Κόσμος, γέρνει, γκρεμίζεται. Γιατί έπρεπε να γεννηθώ εγώ για να τον στερεώσω. Κυρία μου! Κυρία μου! Κυρία! Κυρία μου! Για τον Θεό τι είναι! Κυρία μου, ήμουν μονάχη στον δώμα μου. Ξαφνικά ο Άμλετ με στέρεο γυμνό, τα μαλλιά μου στον αέρα χλωμόσαν το πανί. Τα γονατά του έτρεμαν, μια λύπη βαθιά κοίταζε μέσα από τα μάτια του. Και σαν να τον είχε στείλει η κόλαση για να την περιγράψει εκεί μπροστά μου. Ερχόταν, μα κουμπούσε. Τρελός από τον έρωτα για σένα. Κυρία μου, δεν ξέρω. Φοβάμαι, ναι. Τι είπε. Με τράβηξε από το χέρι, με έσφιξε πάνω του δυνατά, απότομα ύστερα αποτραβήχτηκε. Με κράτησε μακριά με τεντωμένο το χέρι. Και μου το άλλο σαν να προστάτη με το μέτωπό του από μια σκέψη. Συνέχεια και πήγαινα και σκεπτικά κοιτούσε το πρόσωπό μου σαν να το χάραζε αργά με λεπτομέρειες στη ρίζα του βλέμματός του συνέχεια. Πολλή ώρα. Ύστερα τίναξε το χέρι μου σαν να του δόριζε μια κίνηση. Και έγινε το κεφάλι και πάλι το ξανασήκωσε τρεις φορές. Και ένας πελώριος στεναγμός τον τράταξε σαν να έσπασε η ζωή του. Στραμμένα συνέχεια τα μάτια του επάνω μου. Έστριψε το σώμα. Εκείνος σαν να ήξερε μονάχο του τον δρόμο έφυγε. Βγήκε, χάθηκε με το κεφάλι συνέχεια γυρισμένο επάνω από τον ώμο του. Ακίνητο το πρόσωπό του. Ως το τέλος φώτιζε το δικό μου. Έλα, πάμε, πρέπει να δω τον βασιλιά. Αυτό είναι πραγματική έκσταση ερωτική. Και ασυγκράτητη εξοντώνει και εξοντώνεται. Μοιραίος είναι ο κίνδυνος όλα αυτά τα πάθη που ζουν πιο χαμηλά από τον ουρανό. Να χαλούν τη φύση, μήπως του είπες τελευταία κάποιο πικρό λόγο. Όχι καλέ μου κύριε, έκανα μόνο ό,τι μου είπες. Δεν δέχτηκα τα γράμματά του και αρνήθηκα να τον δω. Γι' αυτό τρελάθηκε, έλα πάμε στο βασιλιά. Πρέπει να τα μάθει όλα. Έλα. Καλώς ήρθατε αγαπητοί μας. Ρόζεγκρετς. Ρόζεγκρετς και Κίβδεντερ. Στέρν, επιγόντως σας καλέσαμε γιατί είναι ανάγκη. Ίσως έχετε κιόλας ακούσει για τη μεταμόρφωση του Άμλετ. Δεν πάει ο νους μου πουθενά παρά στο θάνατο του πατέρα του. Παρακαλώ εσάς τους δύο που μαζί του μεγαλώσατε, μείνετε λίγο καιρό κοντά του. Πάρτε τον μαζί σας, πηγαίνετε τον σε γιορτές. Εξετάστε τον με προσοχή. Βρείτε την άγνωστη πληγή. Καλή κύριε. Συχνά μας έλεγε για σας. Είμαι βέβαιη πως άλλους στη ζωή του πιο δικούς του δεν έχει από εσάς.
Παρακαλώ να εξαντλήσετε για χάρη μας όλη την ευγένεια και την ευμένειά σας και αν η ευεργετική σας επίσκεψη δικαιώσει τις ελπίδες μας, θα δείτε τότε μια βασιλική μνήμη πώς αμύβει, πόσο πλουσιοπάροχα μπορεί να ευγνωμονεί. Οι μεγαλειότητές σας, με την ανώτατη εξουσία τους, μπορούν να επιβάλλουν αυτό που επιθυμούν. Όχι να το ζητάνε. Με όλη μας την ψυχή μπροστά στη θέλησή σας. Ακουμπάμε τον εαυτό μας και τις δυνάμεις μας και σας καλούμε. Διατάξτε. Σας ευχαριστούμε, Ρόζεγκραντς, σας ευχαριστούμε, Ευγενική Γκίλντερστερ. Σας ευχαριστούμε, Γκίλντερστερ. Σας ευχαριστούμε, Ευγενική Ρόζεγκραντς. Παρακαλώ, πηγαίνετε τώρα να συναντήσετε τον άρρωστο, τον αλλαγμένο γιο μου. Ας βοηθήσει ο ουρανός. Η παρουσία μας και η φιλία μας θα το κάνουν να χαρεί. Να γίνει όπως πρώτα. Το εύχομαι. Κύριέ μου, κύριέ μου, κύριέ μου, οι πρεσβευτές από την Νορβηγία επέστρεψαν με θρίαμβο. Πολώνιε, εσύ πάντα γεννάς νέα καλά. Ναι, κύριέ μου, σε βεβαιώνω άρχοντα πως η ψυχή μου ολόκληρη είναι ένα καθήκον προς το Θεό και προς εσένα κιθαρό, εκτός κι αν το ένστικτό μου θάμπωσε πια και έχασε την οσμή του θαρό, πως ανακάλυψα την αληθινή αιτία που τον Άμλετ τον χτύπησε η σελήνη. Ποια είναι, λέγε αμέσως. Πρώτα το γράμμα. Όταν τελειώσει αυτό το ωραίο γεύμα, θα σου προσφέρω εγώ τα φρούτα. Τα νέα μου για τον Άμλετ. Αγαπημένη Γερτρούδη, άκουσες. Λέει ότι ξέρει ποια είναι η θλίψη του γιού σου και το έφυγε. Φοβάμαι ότι το ξέρουμε κι εμείς. Ο θάνατος και ο γάμος. Θα δούμε. Σε ακούμε, Πολώνια. Τι νέα από τον αδελφό μας της Νορβηγίας. Σε χαιρετά και εκείνος θερμά και σου αντέφτεται. Και αμέσως εξετέλεσε την πρώτη επιθυμία σου. Ακύρωσε την επιστράτευση του ανιψιού του που τη θεωρούσε ετοιμασία για την Πολωνία. Αλλά ανακρίνοντας με τεκμήρια πιστοποίησε πως εσένα αφορούσε. Συνέλαβε αμέσως τον Φορτεμβράς. Και αυτός υπακούει όλα τα παραδέχεται. Ζητά συγγνώμη και επανορθώνει με όρκο ποτέ μη στρέψει τα όπλα εναντίον σου. Έτσι ξεθύμανε ο γέρος της Νορβηγίας και ικανοποιημένος παραγγέλει όλους αυτούς τους στρατιώτες να τους ξοδέψει στο πόλεμο με την Πολωνία. Με την παράκληση προς εσένα, αυτό είναι το γράμμα του, να ευαρεστηθείς να επιτρέψεις το ειρηνικό πέρασμα του στρατού από την επικράτειά του. Αυτό μας ανακουφίζει. Αργότερα θα τη διαβάσουμε και μελετώντας όλο αυτό το ζήτημα θα απαντήσουμε. Άρχοντα και κυρία μου, θα ήταν μάταιο να αναλύσω ότι είναι μεγαλείο να δώσω τον ορισμό του καθήκοντος, να αποδείξω ότι η μέρα είναι μέρα, ότι η νύχτα είναι νύχτα, ότι ο χρόνος είναι χρόνος. Θα πήγαιναν χαμένα και η μέρα και η νύχτα και ο χρόνος. Αφού λοιπόν η συντομία είναι η ψυχή της έκφρασης και οι περιφράσεις τα περιτά στολίσματα της επιφάνειάς της, θα είμαι σύντομος. Ο πρίγκιπας, ο γιος σας, είναι τρελός. Ο τρελός λέγεται τρελός. Πώς αλλιώς να οριστεί η τρέλα. Τρέλα είναι η τρέλα, συνεχίζω. Περισσότερο νόημα, κύριε, άφησε την τέχνη. Σε βεβαιώνω, κυρία, δεν βάζω καμιά τέχνη. Είναι τρελό. Αυτό είναι το νόημα και είναι κρίμα. Κρίμα που αυτό είναι το νόημα και κρίμα που είναι τρελός. Τρελή φράση. Εντάξει, μην ξεχνάτε. Είπαμε όχι τέχνη. Λοιπόν, ακούστε, έχω μια κόρη. Και όσο θα την έχω, θα είναι κόρη μου. Και η κόρη μου που είναι σεμνή και ξέρει καλά τη θέση της, μου έδωσε αυτό εδώ το γράμμα στην ουράνια και είδωλο της ψυχής μου, στην όμορφη οφηλία, στο θεϊκό, στο λευκό της τράχυλο. Αυτά της τα λέει ο Άμλετ. Καλή μου κυρία, περιμένετε. Είναι ψέμα πως τα άστρα έχουν φως. Ψέμα τα λέει ο λόγος ο πιο αληθινός. Είναι ψέμα πως ο ήλιος κατοικεί στον ουρανό. Μόνο μια είναι η αλήθεια. Σ' αγαπώ, αγαπημένη οφηλία, πίστευέ με. Αιώνια δικό σου, αγαπημένη κυρία, όσο αυτή η μηχανή θα είναι δική μου. Άμε. Εκείνη πώς τα δέχτηκε όλα αυτά. Τι πιστεύετε για μένα? Ότι είσαι άνθρωπός μας. Έμπιστος. Και θα το αποδείξω αμέσως πως είμαι έμπιστος. Λοιπόν, έδρασα. Από την αρχή είπα στην κόρη μου, ο Άμλετ είναι πρίγκιπας, τ' άστρα σου δεν τον γράφουν μακριά και την διέταξα να προσέχει, να μην τον βλέπει, να επιστρέφει τα δώρα του. Και εκείνη υποτάχθηκε και εκείνος τη στερήθηκε, έπαθε μελαγχολία, μυστικός, άγρυπνος, έφθινε όλο, έφθινε. Τον βρήκε παραλήρημα, ξεμάκρινε στην ψύχωση και εκεί τώρα πλανιέται. Δεν είναι πια μαζί μας.
Νομίζεις αυτή είναι η αιτία? Ναι, ίσως. Μπορεί να είναι αυτή. Πείτε μου, θέλω να μου πείτε. Πότε εγώ είπα για ένα πράγμα θετικά είναι αυτό και δεν ήταν? Όταν διευκολύνουν οι περιστάσεις, εγώ μπορώ να σκάψω και να βρω την αλήθεια όπου και όπως και αν είναι δαμένη. Υπάρχει τρόπος να βεβαιωθούμε? Σε έναν δε είπα τότε θα ρίξω μπροστά του την κόρη μου. Εμείς θα παραφυλάμε, θα παρακολουθούμε τη συνάντησή τους. Κι αν δεν είναι ερωτευμένος μαζί της, αν αυτό δεν είναι το αίτιο του παραλογισμού του, εγώ να πάψω να είμαι ευγενής, να ξεπέσω, να γίνω χωριά της. Ας δοκιμάσουμε. Κοιτάξτε, έρχεται ο φτωχός μου. Πόσο δυστυχισμένος φαίνεται. Εσείς φύγετε παρακαλώ, μη σας δει. Εγώ θα του μιλήσω. Πώς είναι ο καλός μου κύριος Άμλετ? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Με ξέρεις κύριέ μου? Πολύ καλά, πουλάς ψάρια. Όχι κύριέ μου. Κρίμα, θα είσαι τίμιος. Τίμιος κύριέ μου? Ναι, τίμιος, δηλαδή ο ένας στους 10.000 εκεί που έφτασε ο κόσμος. Σ' αυτό έχεις δίκιο κύριέ μου. Έχω, γιατί ο ήλιος είναι ένας θεός που πλαγιάζει με κουφάρια και από τον έρωτα με το νεκρό σκυλί γεννιώνεται τα σκουλίκια. Έχεις μια κόρη? Ναι κύριέ μου. Να φυλάγεται από τον ήλιο. Η σύλληψη είναι ευλογημένη, αλλά όχι και την κόρη σου. Πρόσεχε την. Τι εννοείς? Πάντα η κόρη μου εμένα δεν με γνώρισε. Είναι αλλού, αλλού. Τι διαβάζεις, κύριε μου? Λέξεις, λέξεις, λέξεις. Όχι, ρωτάω. Τι είναι αυτό που διαβάζεις, κύριε μου? Κακίες, κύριε. Αυτός εδώ ο παλιάνθρωπος υπερβάλλει. Λέει ότι οι ηλικιωμένοι έχουν γκρίζα γένια. Οι μούροι τους ένα κουβάρι. Από τα μάτια τους τρέχουν τσίπλες σαν το ρετσίνι. Και έχουν και ατροφικά οπίστια. Παρόλο που συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά, δεν είναι έντιμο έτσι να μιλάς. Αφού και εσύ, κύριε, θα μπορούσες κάποτε να φτάσεις στη δική μου ηλικία. Αν τα κατάφερνες να περπατάς προς τα πίσω, σαν κάβουρας. Φυσάει αέρας, κύριε μου. Δεν φεύγεις από εκεί? Για να χωθώ στον τάφο μου. Αλήθεια, εκεί δεν έχει καθόλου αέρα. Κύριε μου, σου παίρνω τώρα την άδεια να φύγω. Κύριε μου, δεν μπορείς να πάρεις από μένα τίποτε, γιατί εγώ σου το έχω κιόλας δώσει πριν να μου το ζητήσεις. Όλα μπορώ να στα δώσω από πριν. Όλα. Εκτός από τη ζωή μου. Εκτός από τη ζωή μου. Εκτός από τη ζωή μου.